Συνεχίζουμε λοιπόν. Γιώργος Παπαδόπουλος, αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, και πραγματικά μιλάμε για το γιοφύρι της Σάρτας. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ποιο είναι αυτό. Δεν είναι γέφυρα, δεν είναι πολλά. Είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν έχει χαρακτηριστεί ποτέ εθνικό δίκτυο, δεν έχει γίνει ποτέ κάτι, αλλά έχουμε ακούσει ότι θα γίνουν πάρα πολλά. Και επειδή το φυτέψαμε, το σπήραμε μάλλον και δεν ευδοκίμησε, είμαστε εδώ γιατί ο κύριος Παπαδόπουλος μας λέει ότι άμεσα μπαίνουμε σε μια διαδικασία τουλάχιστον μέχρι τη Μαυρολεύκη, γιατί είναι περιφερειακή ενότητα που ανήκει στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Εγώ τώρα στη συνέχεια θα ρωτήσω τον κύριο Παπαδόπουλο, άντε εμείς που φεύγουμε από τη Δράμα μέχρι τη Μαυρολεύκη θα βλέπουμε κάτι καλύτερο. Αυτοί που έρχονται στη Δράμα όταν στρίβουν από την Αμφίπολη μέχρι να φτάσουν στη Δράμα, μέχρι πότε θα ταλαιπωρούνται, γιατί από εκεί και μετά είναι κεντρική Μακεδονία. Και μπορεί ο υπουργός, ο υφυπουργός, να έχει τοποθετηθεί για αυτό το κομμάτι, γιατί μπήκε στο χέρι της περιφέρειας, τα ηνία. Από εκεί και μετά τι γίνεται, κύριε Παπαδόπουλε? Πάμε λίγο να τα μαζέψουμε, γιατί ενδεχομένως να πλατιάζαμε. Όχι, πλατιάσα και εγώ ενδεχομένως. Λοιπόν, Δράμα Μαυρολεύκη. Με το ΦΕΚ που βγήκε προχθές, εισαγωγικά το προχθές. Παίρνουμε την κυριότητα διαχείρισης του κομματιού που ανήκει στην περιφέρειά μας. Άρα Δράμα Μαυρολέχη 14 χιλιόμετρα, τρέχουμε πλέον σαν περιφέρεια να ολοκληρώσουμε τις 2-3 μελέτες που υπολείπονται, γιατί ο δρόμος όταν σχεδιάστηκε είχε άλλα δεδομένα, έτσι, οδικής ασφάλειας. Σήμερα όλα αυτά έχουν τροποποιηθεί. Ο 44-12 του 16, ο νόμος που διέπονται όλες αυτές οι δημοπρατήσεις των έργων και τα κατασκευαστικά, είναι άρδιν εντελώς αλλαγμένα από όταν ξεκινήσαμε και μιλούσαμε ως νομαρχία Δράμας. Μάλιστα. Άρα αυτό θα το ολοκληρώσουμε, κυρία Χεριστανίδου, μέσα στο 21. Και μέσα στο 21, και έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω και εδώ από αυτό το βήμα, ότι το 21 για την Δράμα θα είναι ορόσημο ως χρονιά. Μέσα στο 21 λοιπόν θα ακούσετε και τη δημοπράτηση του έργου Μαυρολεύκη Αμφίπολη. Και σταματάω εδώ. Ωραία. Γιατί ξέρω, όπως απεδείχθη ότι ήξερα την εξέλιξη για το ΦΕΚ, και πάμε αμέσως στην δικιά μας πλέον μεριά και λέμε τώρα το τρέχουμε εμείς. Έτσι λοιπόν σας λέω ότι και το Δράμα Αμφίπολη, το υπόλοιπο δηλαδή, Μαυρολεύκη Αμφίπολη, είναι απόλυτα σχεδόν σε ορίμαση. Και θα μπούμε στη διαδικασία το επόμενο διάστημα να ακούσουμε εξαγγελίες, αλλά αυτό θα το κάνει ο υπουργός, δεν θα το κάνω εγώ. Ωραία. Οπότε εγώ σέβομαι την τοποθέτησή σας και σταματώ εδώ. Για να τονίσω, συγγνώμη, για να σημειώσω και τη δέσμευση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε πει 18 μήνες. Σας λέω λοιπόν, δεν αθετεί το λόγο του ο Πρωθυπουργός. Και θα το διαπιστώσετε στο απόμεσο επόμενο διάστημα. Γιατί αυτό το λέω σε αυτούς που γράφουν και προκαλούν ενδεχομένως και τις δικές μου γνώσεις, αλλά εγώ δεν μπαίνω στη λογική να γράψω και να πω κάτι για το οποίο θα πρέπει άλλοι να απαντήσουν. Σε αυτά που πρέπει να απαντήσω και έχω την αρμοδιότητα εγώ, σας απαντώ και χωρίς ενδιασμούς. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Και επειδή αυτά που λέτε είναι, καταγράφονται και δημόσια τώρα στους φίλους τηλεθεατές, αλλά και, και στο υλικό του σταθμού μας, οπότε κύριε Παπαδόπουλε, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ανοιχτά και όμορφα τοποθετούμαστε και τοποθετήστε κι εσείς. Για να πάμε όμως στα υπόλοιπα, γιατί η Δράμα δεν είναι μόνο Δράμα Αμφίπολη. Είναι και Δράμα Καβάλα. Είναι και Δράμα Εξοχή. Είναι και Δράμα Ξάνθη. Πολύ ωραία. Είναι και Δράμα Σέρες. Για δώστε μας λίγο την εικόνα, γιατί πραγματικά έχουμε ανάγκη να δούμε τι γίνεται με τη Δράμα Εξοχή, γιατί εν ευθέτω χρόνο μπορεί να χρειαστεί να ζητήσουμε να γίνει η Εξοχή ένας σταθμός που να μπορούν να έρχονται με COVID test, γιατί εν ώψη του καλοκαιριού πολλά αλλάζουν. Λέτε κάτι για το οποίο θα πω τι έκανα σε μια συνάντησή μου στην Αθήνα την Δευτέρα και την Τρίτη. Έβαλα ένα ζήτημα που αφορά την εισρωή όλων αυτών των ανθρώπων και ως επιτοπλίστων τουριστικό κομμάτι. Μπαίνουμε, είπαμε, στην άνοιξη, καλοκαίρι, άρα αυτό που έλειψε πέρσι ενδεχομένως να το αναζητούμε και φέτος. Έβαλα ένα ζήτημα λοιπόν με την παρουσία μου τη φυσική στο Υπουργείο που έχει να κάνει με τον Βασίλη Παπαγεωργίου, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, γιατί έλειπε ο Υπουργός, κ. Χαρδαλιάς. Δείτε λίγο το ζήτημα, αν θα μπορούσαμε να ανοίξουμε την πύλη της Εξοχής το επόμενο αμέσως διάστημα, για να δούμε και κάποιον τουρίστα, να μην τι άλλο, να ανοίξουν λίγο το κομμάτι που έχει να κάνει με τον τουρισμό τον καλοκαιρινό. Πάντα μιλώ και ως περιφερειακός σύμβουλος της περιφέρειας, αλλά νοιάζομαι και πολύ καλά για τους διερχόμενους, για Καβάλα, Θάσο, γιατί είμαστε μια περιφέρεια και εγώ δεν ξεχώρισα ποτέ τους ρόλους αυτούς. Λοιπόν,
Εκεί επάνω είπε ότι για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υποστηριχτεί η πύλη, όπως αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται ο Προμαχώνας, με συνεργεία του ΕΟΔΗ, με rapid test, αλλιώς δεν μπορούμε να αφήσουμε. Έχουμε εγκαταστάσεις, νομίζω, κύριε Παπαδόπουλο, στο συγκεκριμένο χώρο, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν εγκαταστάσεις. Το θέμα είναι να υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό. Άρα είμαστε στη φάση, αν βρεθεί ανθρώπινο δυναμικό, έτσι της για να μπορεί να στελεχώσει εκεί τις εγκαταστάσεις, τότε λοιπόν μπορεί να ανοίξει. Μέχρι τότε όμως έβαλαμε κάποια ερωτηματικά και είμαστε εν αναμονή. Το θέμα όμως τέθηκε από μένα, γιατί είναι μείζονο σημασία ο τουρισμός, έτσι, και η πύλη της εξοχής. Μάλιστα. Πάμε στο δικό κομμάτι αυτού του κομματιού. Στη συνέχεια. Δράμα εξοχή. Δράμα εξοχή, κυρία Χριστανίδου. Είχαμε ζητήσει 1 εκατομμύριο, το έχουμε διασφαλίσει, το έχουμε δημοπρατήσει. Την περασμένη εβδομάδα ο ανάδοχος εργολάβος με επισκέφθηκε και με το που καλυτερεύσει ο καιρός ξεκινάει ένα κομμάτι που έχει χρόνια να συντηρηθεί, διασταύρωση Βόλακα με είσοδο του Νευροκοπίου, με διασταύρωση Οχυρού. Εκεί λοιπόν διασφαλίσαμε πλέον, έχουμε και τον εργολάβο, τον ανάδοχο, να γίνει η συντήρηση αυτού του κομματιού, του οδικού άξονα, γιατί έχει τα κακά του χάλια, όπως λέμε. Φεύγουμε από εκεί. Θέλετε να πάμε λίγο στο δράμα Καβάλα, να σας πω γιατί τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή για το δράμα Καβάλα, γιατί ανακοινώθηκαν εδώ και πολύ καιρό από τον Περιφερειάρχη ότι αυτό το έργο ήδη πάμε για δημοπράτηση, ήδη έχουν συνταχθεί οι πίνακες απαλωτριώσεων και είμαστε στη φάση αυτή. Και φυσικά το έργο προχωρά. Δημιουργούνται οι πίνακες απαλωτριώσεων, φεύγει από μπροστά μας αυτό, μπαίνει σε άλλη πλέον φάση. Αυτή η εργασία είναι ένα κομμάτι. Έχει δρομολογηθεί. Ναι, ναι. Ναι. Και από εκεί πέρα δημοπρατείται η κατασκευή του έργου. Μάλιστα. Αυτό εντός του 2021. Ναι. Γι' αυτό σας είπα και ορόσημο. Η εμπειρία που έχετε και η γνώση του πώς πιάσατε κάποια πράγματα και προχωρούν. Η ταχύτητα την παρακολουθείτε εσείς. Για πότε περίπου έτσι λέτε ότι μπορεί αυτό το έργο να το δούμε, όχι να αποπερατώνεται, αλλά να παίρνει μια σάρκα και ωστά. Θα δημοπρατηθεί μέσα στο 2021. Από τη στιγμή που δημοπρατηθεί όμως, υπάρχουν το έργο δεν είναι μικρό, είναι μεγάλο. Έτσι, και η χρηματοδότηση μεγάλη. Είναι ένα έργο που μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε Ευρωπαίος πολίτης. Αντίστοιχα με τα πτυχία που μπορεί να καταθέσει τα χαρτιά για να αναλάβει ένα τέτοιο έργο. Άρα εκεί μπορεί να υπάρχουν εστάσεις, εμπλοκές δηλαδή, γραφειοκρατίας. Ευελπιστούμε να μην μπλέξουμε σε τέτοια είδους κανάλια, αλλά δεν μπορεί και να το αποτρέψει και κανείς. Άρα το δράμα Καβάλα πάμε για δημοπράτηση μέσα στο 2021, το τμήμα καθαρά από τις Κρινίδες μέχρι το Σταυρό Καβάλας και ήδη αυτό το κομμάτι, να ξαναπάμε λίγο στην Εγνατία, το έχει η Εγνατία ΑΕ. Μάλιστα. Έχει δηλαδή πολλά επιφορτιστεί η Εγνατία ΑΕ, γι' αυτό μιλήσαμε και για υποστελέχωση την οποία βιώνουν και ότι με το φόρτο αυτόν και την υποστελέχωση μπήκαμε στη διαβούλευση και στη διαδικασία να πάρουμε το δράμα Μαυρολεύκη. Αναφέρατε το δράμα Σέρες. Και, εννοείται... και υπάρχουν τηλεφωνήματα τώρα με ειδοποιούν από το κοντρόλ φίλων τηλεθεατών για αυτό το κομμάτι, για τη γέφυρα, αυτή την περιβόητη γέφυρα που είναι. Πολύ ωραία. Προπολεμική, νομίζω, κύριε Παπαδόπουλε. Πολύ ωραία. Την περασμένη λοιπόν Παρασκευή πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή της περιφέρειάς μας η όρη δημοπράτησης, ανακήρυξης του έργου, μελέτη νέας γέφυρας με το ποσό των 199.000 και κάτι, και υπάρχει και σκοπιμότητα γι' αυτό. Αν ήταν 200.000 και ένα ευρώ, θα πηγαίναμε σε μεγαλύτερους χρόνους. Συμφτήξαμε λοιπόν τους χρόνους και με το ποσό. Ευελπιστούμε ότι η μελέτη είναι επικαιροποίηση μιας παλιάς μελέτης που βρήκαμε στα συρτάρια της Περιφερειακής Ενότητας από την εποχή της Νομαρχίας. Μπήκαμε λοιπόν, επικαιροποιήσαμε με τα νέα δεδομένα. Εξυγχρονίστηκε κατά κάποιο τρόπο, έτσι, να το πούμε έτσι απλά. Και πάμε λοιπόν να δημοπρατήσουμε με αυτό το ποσό που είπα την κατασκευή νέας γέφυρας. Αν αυτό ολοκληρωθεί μέσα στο 2021, που εμείς θα πιέσουμε να ολοκληρωθεί, θα πάμε και μετά στην επόμενη προγραμματική που είναι μπροστά μας, 2021-2027, για να την εντάξουμε για κατασκευή. Όπως αυτή τη στιγμή υλοποιείται η γέφυρα της Μαρμαριάς με 3,5 εκατομμύρια, θα βιώσουμε και άλλη μια μεγάλη γέφυρα στο συγκεκριμένο σημείο που μας ενώνει με τη γειτονική. Που είναι με το εθνικό δίκτυο, πρέπει να πούμε. Γιατί το εθνικό δίκτυο εκείνο είναι δράμα Σερών Θεσσαλονίκης. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαδόπουλε? Ναι, αυτό φαίνεται, έχετε δίκιο. Μην ξεχνάτε ότι το καλοκαίρι ήδη κάναμε μια σοβαρή παρέμβαση 700.000 ευρώ από την έξοδο της κοινότητας Αργυρούπολης μέχρι και την γέφυρα που συζητάμε, που είναι το δικό μας κομμάτι. Άρα και εκεί μπήκαμε στη διαδικασία συντήρησης του οδοστρώματος.
Και προχωράμε. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε ήδη τον κυκλικό κόμβο, τον οποίο βλέπετε ότι δώσαμε στο 1/3 του χρόνου που έχουμε υπογράψει σύμβαση, το δώσαμε σε λειτουργία. Και σήμερα που μιλάμε, συνεχίζουν τα συνεργεία και δουλεύουν, μέχρι να φτάσει στο σημείο στο οποίο το έχουμε ήδη κατασκευάσει. Μέχρι όπως πρέπει να το παραδώσετε, οποίο, ναι. Ναι, σε ένα σημείο το οποίο, προσέξτε, ναι, δεν έχει να κάνει μόνο με τη λειτουργία, την οδική, τον GOG, έχει να κάνει και με την καλοπισμό. Με τον εξοραϊσμό, λέτε. Εξοραϊσμό, καλοπισμό της εισόδου μιας πόλης, που δεν μας τιμούσε η προηγούμενη κατάσταση. Άρα αυτή τη στιγμή δουλεύουμε πάνω στον καλοπισμό εκεί στην περιοχή. Πάντως καλό είναι να δουλεύετε και στο οδόστρωμα, και σας πειράζω εδώ, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί τα αμορτισέρ μας πραγματικά έχουν δοκιμαστεί τα μάλα για όλους όσοι κινούμαστε προς εκείνη την κατεύθυνση. Την ίδια περιοχή, κυρία Χριστανίδου. Κινήστε και εσείς. Ξεκινάει με το που καλυτερεύσει πάλι ο καιρός. Ο ανάδοχος εργολάβος 700.000 ευρώ με κατεύθυνση από τον κυκλικό κόμβο μέχρι τα φανάρια της βιομηχανικής και από τον κυκλικό κόμβο μέχρι και την είσοδο της περιφερειακής οδού. Στη διασταύρωση που στρίβουμε είτε για Μυλοπόταμο είτε για Σέρες. Άρα νομίζω ότι κλείνουμε πολύ σημαντικά κομμάτια του εθνικού και επαρχιακού δικτύου μας και είναι σε εξέλιξη πάρα πολλά. Θα σας πω πάλι ένα στίγμα. Ναι. Αύριο στην Οικονομική Επιτροπή περνάμε ένα έργο 500.000 ευρώ για καλυτέρευση πάλι του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, τμηματικά όμως. Θα έχουμε δηλαδή στην ευχέρειά μας έναν εργολάβο που θα μπορούμε πάλι τμηματικά σε όλο το επίπεδο της περιφερειακής ενότητας να κάνουμε παρεμβάσεις. Μάλιστα. Και αυτό είναι μια διασφάλιση πάλι από το ΠΟΔΟΕ και γι' αυτό τρέχουμε συνεχώς. Κύριε Παπαδόπουλε, βλέπω ότι με πάρα πολύ ζέση υπερασπίζεστε αυτό το πρόγραμμα το οποίο αφορά τα τεχνικά έργα κυρίως εδώ της περιοχής, κάτι το οποίο για χρόνια πραγματικά αγωνιούσαμε. Η εμπειρία σας τι λέει, ότι κάποια, δηλαδή θα είστε αυτός ο οποίος θα τα παραδώσει σε όλους εμάς, δηλαδή καταλαβαίνετε, γιατί λέτε ο κόμβος εκείνο, οι ανισόπεδοι εκεί, η γέφυρα της Μαρμαριάς, πιστεύετε ότι μέσα στη θητεία σας θα έχουμε την εμπειρία να περπατήσουμε κάποια από αυτά τα κομμάτια, κύριε Παπαδόπουλε? Να ξέρετε κάτι, ναι, ότι είπατε για θητεία. Mm-hmm. Εγώ είμαι αυτό που μπορώ να προσυπογράψω και μιλάνε τα χαρτιά με ημερομηνίες, είναι το τι δρομολογείται. Τι ξεκίνησε, λέτε. Τι ξεκίνησε, τι δρομολογείται και θα γίνει μέσα στο 2021, αλλά έχει συνέχεια και 2022 και 2023. Μάλιστα. Για όλα αυτά υπάρχουν ημερομηνίες, υπάρχουν χρονοδιαγράμματα, υπάρχουν και διασφαλισμένα ποσά. Θα σας πω, το θέμα είναι, ακόμη γιατί είμαι σε απόλυτη συνεργασία και με τους δημάρχους, πρόσφατα την Κυριακή πέρασα από το κομμάτι που έχει να κάνει συνταγή φωτολίβους. Ο δήμαρχος, ο κύριος Σταθανασιάδης, είχε μια παλιά μελέτη από όταν ήταν δήμαρχος φωτολίβους, συνταγρών. Συνταγρών, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή τη μελέτη, λοιπόν, κυρία Χριστιανίδου, την πήραμε, την πήγαμε στον Περιφερειάρχη, τη χρηματοδότησε με 450.000 ευρώ. Σήμερα που μιλάμε, τώρα που μιλάμε, υπάρχει εκεί ο ανάδοχος και κατασκευάζει. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό. Να σας πω, να σας δώσω πάλι κάτι από μια πρόσφατη ανακοίνωση που έκανα για το Δήμο Δράμας. Για να μιλάμε και για το Δήμο Δράμας. Άρα έχετε μια καλή αγκαστή συνεργασία από ό,τι καταλαβαίνω. Μια πολύ καλή συνεργασία με τους δημάρχους περιφέρειας. Είναι πολύ σημαντικό. Καθόμαστε στο τραπέζι, συζητάμε τα προβλήματα. Πήραμε πάνω μας ως περιφερειακή ενότητα και το προτάξαμε και αυτό στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Υπάρχει χρηματοδότηση 275.000 ευρώ για ένα κομμάτι που αφορά την κοινότητα Κουδουνίων, έναν περιφερειακό δρόμο, τον οποίο θα συντηρήσουμε και θα καλοποιήσουμε, θα τον κάνουμε πιο λειτουργικό, και για ένα κομμάτι που αφορά δύο άλλες κοινότητες, την κοινότητα Νικοτσάρα, του Νικοτσάρα και την κοινότητα του Καλού Αγρού. Υπάρχει ένας ενδιάμεσος δρόμος. Αν αυτές οι κοινότητες που είναι αρκετά επικίνδυνος καταθέτανε τη σάτα τους που έχουν για έργα υποδομής για τα επόμενα 4 χρόνια, θα κάναν μόνο αυτόν τον δρόμο. Εμείς τους δώσαμε το δικαίωμα, το πήραμε πάνω μας ως περιφερειακή ενότητα και λέμε στο Δήμο Δράμας, σας δίνουμε το δικαίωμα πλέον αυτά τα λεφτά οι κοινότητες να χρησιμοποιήσουν να για άλλο σκοπό. Τελειώς. Και πάρα πολλές τέτοιες παρεμβάσεις σε πάρα πολλές κοινότητες. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το κέντρο και τον Δήμο Δράμας, έχει να κάνει με το Δήμο Παρανεστίου. Παρεμβάσεις που έχουμε να κάνουμε στον οδικό άξονα που πάει από Παρανέστη, Διπόταμα, Πρασινάδα. Έργα μείζωνος σημασίας για τους εκεί κατοίκους, γιατί δεν μπορούν πλέον οι Δήμοι να σηκώσουν το βάρος αυτών των έργων. Και οικονομικά και από τεχνικές υπηρεσίες πρέπει ούτε να πούμε, κύριε Παπαδόπουλε. Σκαλωτή δράμας. Και εκεί τώρα ήδη περνάμε αύριο ένα έργο και εκεί σημασίας μικρής σε μικρό έργο χαμηλού κόστους των 20.000 ευρώ, αλλά
μείζων σημασία για την επιβίωση αυτών που. Συγγνώμη, διαβίωση, γιατί περνάνε από ένα σημείο που είναι άκρως επικίνδυνο. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, είμαι υποχρεωμένη, επειδή με ειδοποιεί το κοντρόλ, έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Δεσμευτείτε εσείς ότι θα τα πούμε άμεσα, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία δεν συζητήσαμε. Μείναμε στο θέμα των τεχνικών παρεμβάσεων, αλλά η Περιφερειακή Ενότητα δεν ασχολείται μόνο με τα έργα, ασχολείται και με άλλα πράγματα. Και φυσικά έχουμε μπροστά μας έναν εκλογικό νόμο, τον οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε διεξοδικά κάποια στιγμή. Δεσμευτείτε ότι άμεσα θα έχουμε μία. Δεσμεύομαι, κυρία Χριστανίδου, αλλά δεν μου φτάνει μία ώρα. Βλέπετε ότι μιλάω τελικώς... πολύ γρήγορα, μήπως και προλάβω να πω περισσότερο. Τελικώς, αυτό ναι, δεν όντως, είναι εφικτό, βέβαια. Λοιπόν, θα τα πούμε σύντομα, φίλες και φίλοι. Να ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά για το κάλεσμα και περιμένω το επόμενο κάλεσμα. Ωραία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Από εμάς να έχετε μια καλή συνέχεια.